Τουρνουά γνωριμία με το Ολυμπιακό Άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Πινκ Πονκ για μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Κοζάνης που στεγάζεται στο πειραματικό και τέταρτο γυμνάσιο Κοζάνης. Στους νικητές δόθηκαν μετάλλια και αναμνηστικά συμμετοχής και στα 25 παιδιά που έλαβαν μέρος στους αγώνες. «Από αυτά τα παιδιά περιμέναμε τους επόμενους πρωταθλητές», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Σάββας Χριστοδούλου. Ο Σύλλογος λοιπόν Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Κοζάνης, σε μια προσπάθεια να κάνει γνωστό στο κοινό της Κοζάνης Ολυμπιακό Άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, διοργανώνει ένα τουρνουά δημοτικών σχολείων σήμερα, στο οποίο μετέχουν περίπου 25 μαθητές και αθλητές. Υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία αθλητών με δελτίο και μαθητών που δεν έχουν δελτίο, για να μην έχουμε αυτούς που ξέρουν πολύ καλό πινκ-πονγκ να παίξουμε αυτούς που δεν ξέρουν. Όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά παιδιά μέσα, πολλά χαμόγελα, υπάρχει φανατισμός. Άρα θεωρούμε ότι ο ρόλος μας σαν σύλλογος, αν θέλετε, πραγματοποιείται μέσα από το να έχουμε πολλά μικρά παιδιά τα οποία γνωρίζουν το άθλημα. Από αυτούς περιμένουμε τους επόμενους πρωταθλητές που θα διακοσμήσουν τις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι μια επιτυχημένη σχολική διοργάνωση και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να διοργανώσουμε και ένα αντίστοιχο τουρνουά για τα γυμνάσια. Επίσης, ο σύλλογός μας σε μια προσπάθεια να διαδώσει το άθλημα και στους μεγάλους, στους γονείς, στα μεγάλα παιδιά λοιπόν, διοργανώνει την Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, στον ίδιο χώρο, ένα τουρνουά βετεράνων και ανεξάρτητων αθλητών, που εκεί μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε, ακόμα και αν δεν έχει έρθει καμιά φορά στο σύλλογο, μπορεί να έρθει, θα είναι δεκτός στο τουρνουά. Και θα παίξουν μέχρι τελικής πτώσης. Το πότε θα τελειώσουμε είναι άγνωστο, εξαρτάται από τις συμμετοχές. Την Τετάρτη λοιπόν στις 9 η ώρα καλούμε όλους τους βετεράνους, μπαμπάδες, αλλά ακόμα και αθλητές πρώην που μπορεί να παίζανε μικροί είτε στα σφαιριστήρια είτε στις κατασκηνώσεις, να έρθουν εδώ να γνωρίσουν το χώρο και το άθλημα και να κάνουμε κάποιους πολύ καλούς αγώνες.